Να βάλουμε και στην παρέα μας τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος είναι πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Πατούλη, ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών έχει από την πρώτη στιγμή που έχει τεθεί, από τους προηγούμενους μήνες δηλαδή, που ξεκίνησε και άνοιξε κουβέντα για τα γενώσιμα, έχει πολύ ξεκάθαρη θέση για το πώς θα πρέπει να χειρίζεται η ελληνική πολιτεία το συγκεκριμένο θέμα. Θα μπορούσατε έτσι να μας. Βεβαίως. Έχει και είχε και έχει, με την έννοια ότι ο θεράπων γιατρός είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη όσον αφορά τη θεραπεία μέσα και από τη φαρμακευτική προσπάθεια να θεραπεύσει κανείς τον ασθενή, και όταν έχει την ευθύνη δεν αφορά η θεραπεία τη δραστική ουσία, αφορά και το φαρμακευτικό σχέδασμα, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε η βιωσιδυναμία αλλά κυρίως η βιοδιαθεσιμότητα του κάθε σχεδάσματος σχετίζεται με τον ασθενή, το οποίο μπορεί να το ελέγξει μόνο θεράπων γιατρός, να αυξομοιώσει την θεραπευτική αν θέλετε δόση ή και να αλλάξει το φάρμακο που δεν σχετίζεται με το κομμάτι της δραστικής ουσίας. Άρα αυτό είναι μια ξεκάθαρη άποψη επιστημονική και δεν αλλάζει. Κύριε Πατούλη, υπάρχει κάποια αμφιβολία περί αυτού? Έχετε βρει εσείς κάποια αμφισβήτηση για το τι γράφετε και το πώς το γράφετε κτλ? Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε ψηφιστεί το Φεβρουάριο επί εποχής Νοβέμβρου, ναι, στην εφαρμογή τύπου στην πράξη. Και ερχόμαστε λοιπόν στην εφαρμογή μέσα από αυτό το νομοθέτημα στο να γράφει ο γιατρός τη δραστική ουσία και μέσα σε μία παρένθεση να βάζει το εμπορικό σκεύασμα εμπιστοσύνης του. Αυτός ο νόμος δυστυχώς και εφαρμόζεται τώρα, αλλά αυτό που ψηφίστηκε τότε, και γι' αυτό υπήρχαν και οι ξεκάθαρες θέσεις αλλά και οι αντιδράσεις, θα έλεγε κανείς, στο ότι ο γιατρός γράφει τη δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός δίνει το φτηνότερο γενώσιμο αναφοράς σε πάνω σε αυτή την δραστική ουσία. Η διαφοροποίηση του νόμου που είχε ψηφιστεί τότε με την πράξη του σήμερα είναι ότι δεν γράφει ο γιατρός μόνο τη δραστική ουσία, αλλά βάζει μέσα σε παρένθεση το φάρμακο εμπιστοσύνης του, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι υψηλότερου κόστους από την χαμηλή σε επίπεδο κόστους τιμή φαρμάκου αναφοράς που αντιστοιχεί η δραστική ουσία και που πληρώνει ο ασφαλιστικός φορέας. Με λίγα λόγια, αν το φάρμακο του ασθενούς, αυτό που επιλέγετε εσείς και αυτό που χρησιμοποιεί ενδεχομένως ο ασθενής, είναι ακριβότερο από την τιμή αναφοράς, θα πρέπει ο ασθενής να πληρώσει τη διαφορά, αφού τον ενημερώσετε φέτα. Ακριβώς, και σημειωτέων ότι η τιμή αναφοράς είναι χαμηλού κόστους, δηλαδή είναι η χαμηλότερη της αγοράς που έχει αυτή τη δραστική ουσία, και τις περισσότερες φορές λοιπόν το φάρμακο εμπιστοσύνης θα έχει διαφορά, η οποία σύμφωνα με αυτό το οποίο έχουμε εξετάσει σε 750 σχεδάσματα, σε 750 δραστικές ουσίες μάλλον, η διαφορά μπορεί να φτάσει και 50 και 60 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται μια μορφή ουσιαστικής μετακίνησης των ποσών από τον ασφαλιστικό φορέα προς τον ασθενή πολίτη, όπου εκεί χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες τους ασθενείς πολίτες. Σε εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτή τη μετακίνηση και να πάρουν το φάρμακο εμπιστοσύνης του θεράποντα γιατρού, και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεν μπορούν να πάρουν το φάρμακο εμπιστοσύνης του θεράποντα γιατρού του. Αυτό λοιπόν εμείς, όπως και τότε, είχαμε επιστήσει την προσοχή. Να ξεκαθαρίσουμε όμως και κάτι. Είμαστε υπέρ του εξορθολογισμού, της εξυγίανσης και γενικά του ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης, διότι πράγματι είχε ξεχυλώσει τα τελευταία χρόνια και αυτό ήταν ευθύνη της κεντρικής διοίκησης των ασφαλιστικών ταμείων και των ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας και Εργασίας, διότι όπως κάναν όλες οι χώρες της Ευρώπης, δεν είχαν βάλει ελεγκτικούς μηχανισμούς μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και γενικότερα ελέγχου, και δεν είχαν βγάλει θεραπευτικά πρωτόκολλα. Σήμερα, στη χώρα μας, και κλείνω με αυτό για να μην σας απασχολώ, αυτό το οποίο έχει γίνει, ξεκίνησε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάτι που λέγαμε πολλά χρόνια πριν οι φορείς,
αλλά και αυτό με δεινά βήματα, δεν έχει ολοκληρωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε και δεν έχουν βγει ακόμα περιστατικά πρωτόκολλα τα οποία θα βοηθούσαν ακόμα περισσότερο στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Ανταυτού έγινε αυτή η αδόκιμη διαδικασία, η οποία μετακινεί τα χρήματα στον ασφαλισμένο πολίτη και δεν είναι και επιστημονική όπως το περιέγραψε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Κύριε Παντολή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε αυτό το διπορικό της υγείας που έχετε ξεκινήσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κ. Γιώργος Πατούλης, λοιπόν, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Παρακαλώ. Λοιπόν, το σημείο που πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά που είπε ο κ. Πατούλης, mm-hmm. το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένσταση για το θέμα με τον οποίο χρεώνονται τα φάρμακα στους ασθενείς και δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια των φαρμάκων τα οποία γράφονται, έτσι. Είτε είναι τα γενώσιμα είτε είναι τα πρωτότυπα. Και πολύ σημαντική έρευνα που είχε βγει πριν από λίγες μέρες από τη Focus Bari, που έδειχνε ότι ένας στους δύο Έλληνες λέει ναι στα γενώσιμα. Ακριβώς. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Έλληνας εμπιστεύεται τα επώνυμα ελληνικά φάρμακα. Mm-hmm. Έτσι, και ξέφρασε μέσω της έρευνας παράλληλα την πρόθεση να τα χρησιμοποιεί και περισσότερο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 7 στους 10 θα τα χρησιμοποιούσαν και είναι θετική δηλαδή προς αυτήν την κατεύθυνση.